την αύξηση του ποσοστού εμβολιασμού προκειμένου να οδηγηθούμε στο λεγόμενο τείχος ανοσίας, αναμένει και η εστίαση που μετά την έντονη κινητικότητα των πρώτων ημερών επαναλειτουργίας και άρση των περιοριστικών μέτρων βλέπει μια περισσότερο μουδιασμένη πραγματικότητα. Οι καταναλωτές σε ό,τι αφορά τα Γιάννενα και με δεδομένο πως η τουριστική κίνηση δεν έχει ξεκινήσει ουσιαστικά, επιλέγουν κυρίως τα Σαββατοκύριακα για τις εξόδους τους, όταν βέβαια και ο καιρός το επιτρέπει, αφού τα καταστήματα λειτουργούν μόνο σε εξωτερικούς χώρους. Οι εκδηλώσεις έχουν αρχίσει και αυτές δειλά-δειλά με όριο τα 100 άτομα, ωστόσο η απουσία μουσικής λειτουργεί αποτρεπτικά. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι επιχειρήσεις της εστίασης περνούν ένα δύσκολο μεταβατικό στάδιο, με τον πρόεδρο του Σωματείου Καφέ Μπαρ Εστιατορίων Παμβώτης, Χρήστο Τάτσι, να σημειώνει ότι αναμένεται σιγά-σιγά η πλήρης άρση των περιορισμών και παράλληλα η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων για την επανεκκίνηση. Κοιτάξτε, στην αρχή υπήρχε μια αυξημένη κινητικότητα λόγω και του αρκετού χρόνου που ήμασταν κλειστοί. Ο κόσμος το περίμενε πώς και πώς. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα ότι είναι πιο μουδιασμένος ο κόσμος. Η κινητικότητα αυτή μένει μόνο στο Σαββατοκύριακο. Οι καθημερινές είναι δύσκολες για την εστίαση και μην ξεχνάμε ακόμη έχουμε λίγο σύμμαχο τον καιρό. Είμαστε ακόμα σε εξωτερικούς χώρους. Μία εβδομάδα όπως ανακοινώθηκε προχθές και βλέπουμε. Ανοίξαν οι εκδηλώσεις έως 100 άτομα σε εξωτερικούς χώρους ακόμη χωρίς μουσική. Αναμένουμε νέες εξελίξεις, αναμένουμε τα χρήματα της επανεκκίνησης που είναι σημαντικά για τα καταστήματα που δυστυχώς αυτή τη στιγμή αρκετά δεν έχουν ανοίξει ακόμα και ένας λόγος ήταν και τα χρήματα που δεν υπήρχαν και περιμένουμε να εμβολιαστεί το 50% τουλάχιστον όπως έχουν ανακοινώσει για να προχωρήσουμε σιγά σιγά στην κανονικότητα και να μπούμε σε κανονικούς ρυθμούς. Όπως άκουσα και σήμερα το πρωί σε μια συνέντευξη τον κύριο Γεωργιάδη, είπε ότι με το 50% των εμβολιασμένων εκεί θα έχουμε τις περισσότερες εξελίξεις στα νέα μέτρα που θα δοθούν και στα περισσότερα ανοίγματα και στο άνοιγμα της μουσικής και στους εσωτερικούς χώρους. Οπότε η μοναδική λύση αυτή τη στιγμή είναι ο εμβολιασμός. Πρέπει να εμβολιαστούν όλοι για να προχωρήσουμε στην κανονικότητα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλη λύση, δυστυχώς. Σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό, επαγγελματίες αλλά και εργαζόμενοι εκφράζουν ενδιαφέρον, αναγνωρίζοντας πως είναι ο μοναδικός τρόπος για να επιστρέψει η κανονικότητα. Η εικόνα που έχω είναι θετική ως προς τον εμβολιασμό και από συναδέλφους και από υπαλλήλους. Και εγώ ίδιος έχω εμβολιαστεί. Θεωρώ ότι θα εμβολιαστούν και στα Γιάννενα γιατί είναι ένας προορισμός τουριστικός και πρέπει να τον κρατήσουμε ασφαλή όπως κάναμε και πέρυσι και να καταφέρουμε να επιστρέψουμε το συντομότερο δυνατό στην κανονικότητα. Παράλληλα, ο κύριος Τάτσης ρωτήθηκε για την επέκταση των χώρων τραπεζοκαθισμάτων και αν τηρούνται οι αποστάσεις ή απλώς συμβάλλουν στην χρήση περισσότερων τραπεζιών από τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί που κάνουν τη δουλειά τους και μην ξεχνάμε είμαστε από τους κλάδους όπως έχω πει πολλές φορές που αστυνομευόμαστε περισσότερο από όλους είναι οι υπεύθυνοι για να τηρούσουν αυτές τις αποστάσεις και έγκυται και στην ατομική ευθύνη του καθενός που θεωρώ ότι είναι αυξημένη αυτή την εποχή και στους πελάτες και στους καταστηματάρχες.